όλων των συμπολιτών μας, είδα η Αθήνα σήμερα έχει κίνηση. Γιάννη Χατζηθοδοσίου, τα μαγαζιά έχουν κίνηση και δεν τώρα για τον Αύγουστο. Προσμένετε, γιατί εγώ ακούω πολλά ρολά, έτσι είναι. Να κατεβάζουν ρολά εννοώ. Κύριε Σιαδήμα, όταν νομίζω ότι χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση, ξέρουμε και όπως παραδέχθηκε δημοσίως ο κ. Χυλακάκης, έχουμε μια μείωση του ΕΠ 10%. Αυτό σημαίνει 20 δισεκατομμύρια λιγότερα στην αγορά. Αυτά λοιπόν τα 20 δισεκατομμύρια είναι οριζόντια, άρα έχουν μείωση του τζίρου όλοι. Πρέπει λοιπόν να πω για αυτό που είπατε, ότι παρά τις εκπτώσεις του 70%, ασφαλώς υπάρχει, είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι πριν ένα μήνα, αλλά η μείωση του τζίρου στο κέντρο της Αθήνας είναι 50%, και εδώ να θυμίσω στην περιφέρεια είναι λιγότερο, είναι 20-25%, και αυτό λόγω της πανδημίας. Ο άνθρωπος που είναι στις συνοικίες, στο Περιστέρι, στη Γλυφάδα, προτιμάει να μείνει στην περιοχή του, με όποια αποτελέσματα φαίνεται αυτό για το κέντρο. Γενικά όμως αυτό πρέπει να πω είναι ότι υπάρχει και μια νέα παράμετρος. Ο καταναλωτής φοβάται, νιώθει αβέβαιος για το μέλλον, φοβάται με μην είναι άνεργος αύριο, μήπως κλείσει η δουλειά που έχει. Και έτσι έχουμε το περίεργο για πρώτη φορά αύξηση των καταθέσεων κατά 1,5 δις, που σημαίνει ότι ο κόσμος φυλάει τα χρήματα για το μέλλον. Φοβάται να διαλώσει σήμερα. Στις γενικές παρατηρήσεις που σωστά επεσήμανε ο κ. Τσουκαλάς, να πω το εξής. Τα μέτρα που η κυβέρνηση παίρνει και έχουν θετικό αντίκτυπο φαίνονται. Η επιστρεπτέα προκαταβολή ήταν ένα πολύ καλό μέτρο και περιμένουμε και την επιστρεπτέα προκαταβολή την 3 από τις 15 Σεπτέμβρη. Το πρόγραμμα γέφυρα επίσης ήταν καλό μέτρο. Το πρόγραμμα συνεργασία ήταν πολύ κακό μέτρο και αυτό αποδεικνύεται από τις εισηγήσεις που μπήκανε. Βεβαίως. Αυτό που θέλω να επισημάνω τώρα είναι το εξής. Ότι με δεδομένη τη μείωση του τζίρου που υπάρχει στις επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός σε 14 μέρες, μπορώ να σας πω, αν με επιτρέπετε, κάποια θέματα που φαίνεται ότι θα μιλήσει για τη μείωση του. Θα μιλήσει για τη μείωση του έμφυα, θα μιλήσει για μείωση του φόρου επιδεύματος, θα μιλήσει για κάποια τέτοια ζητήματα που ξέρουμε. Και είπα προσφάτως γενικά, αφού πρόκειται να τα πει τότε, γιατί δεν τα λέμε 14 μέρες νωρίτερα, ώστε να σωθούν και επιχειρήσεις και εργαζόμενοι. Πρακτικά όμως, τρεις επικεφαλίδες, αν μπορώ μόνο τρεις επικεφαλίδες. Ναι. Ρευστότητα στην αγορά μέσω της ΑΔΕ 5-10.000. Επιδότηση εργασίας που σημαίνει είτε επιδότηση το μισθολογικό, είτε το μισθολογικό κόστος, και έτσι στηρίζει και εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Και τρίτον, μετατόπιση φόρων και εισφορών για το τέλος του χρόνου. Ένα μέτρο που αποφάσισε, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα ο κ. Χυλακάκης για μέρος των φόρων, γιατί καταλαβαίνει ότι αν αυτούς τους φόρους ζητήσει να τους πληρωθεί στο επόμενο διάστημα, όχι μόνο δεν θα τους πληρωθεί, αλλά θα μεγαλώσουν τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, σε φορείες, και θα έχουμε νέα κόκκινα δάνεια. Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Επειδή βλέπεις τις εγγραφές και τα κλεισίματα, βγήκε μια ανακοίνωση, μια έρευνα που έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος την περασμένη εβδομάδα, που δείχνει ξεκάθαρα κλείσιμο καταστημάτων. Εσένα τα νούμερα τι δείχνουν στο επιμελητήριο? Πρέπει να σας πω, επειδή είπες να πούμε σήμερα και μερικές θετικές ειδήσεις, το Γενάρη-Φλεβάρι είχαμε μια έκρηξη νέων εγγραφών πολύ μεγάλη, ήταν περίπου 25-30% μεγαλύτερη. Από το Μάρτιο έχουμε μια σταδιακή μείωση που τώρα έχει φτάσει σε εγγραφές, τη μείωση του 30%, και την ίδια στιγμή βεβαίως έχουμε βροχή διαγραφών. Όπου για τις διαγραφές πρέπει να σας πω το εξής. Αν πάρουμε τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, είναι πολύ λιγότερες από αυτές που πραγματικά υπάρχουν. Και εξηγώ το λόγο που ο κύριος Τσουκαλάς, σαν ειδικό στα θέματα, θα σας πει. Η επιχείρηση, όταν πρέπει να κλείσει, πρέπει να πληρώσει. Να πληρώσει ασφαλιστικά ταμεία, να πληρώσει εφορία, να πληρώσει. Άρα ένα μεγάλο μέρος ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρηματιών πάνε στη μέθοδο ότι ενώ ουσιαστικά κλείνουν την επιχείρηση, τυπικά δεν την κλείνουν γιατί δεν έχουν τα χρήματα να τις κλείσουν. Και αυτό αποδεικνύεται, κύριε Σιαδήμα, ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, το ξέρουν όλοι, υπάρχουν 1.000.000 επιχειρήσεις οι οποίες ενώ ουσιαστικά είναι κλειστές, τυπικά φαίνονται ανοιχτές γιατί δεν κλείνουν. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο τούτη την περίοδο είναι πολύ μεγαλύτερο. Μάλιστα. Πρέπει να σας πω και να επισημάνω, καθώς ξεκινάμε, και το τηλεφωνικό κέντρο της εκπομπής και το email της εκπομπής. Κάθε μέρα, περίπου τέτοια ώρα, όπως κάναμε πάντα, οι τηλεθεατές μπορούν να στέλνουν τα μηνύματα. Ήδη είναι πάρα πολλά τα email στο email της εκπομπής, πολλά τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Σας ευχαριστώ. Εδώ είμαστε μαζί. Θα πάμε όπως κάνουμε κάθε μέρα. Αυτή η αδιομεσολάβητη επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ μας, μεταξύ του σταθμού, μεταξύ της εκπομπής και των τηλεθεατών. Και πρέπει να σας πω ότι, μιας και λέμε το τι δικαιούται ο καθένας, 210-34-89-008 το τηλεφωνικό κέντρο και πιεστήριο papaki@contrachannel.gr το email της εκπομπής. Πρέπει να σου πω, Κώστα Τσουκαλά, για παράδειγμα, ακόμα δεν έχουν, δεν διαβάζω στα email, άκρη, αυτοί που έχουν κηλικία, αυτοί που μισθώνουν κηλικία. Εκεί να δεις κατάλοιπα, έτσι, και αύριο, και αύριο θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις πότε θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Αυτοί που έχουν και ηλικία περιμένουν να δουν αν θα επεκταθεί, και τον προηγούμενο μήνα δόθηκε μια λύση πριν 15 μέρες. Αλλά δεν αφορά όλους. Λέω ένα κλάδο. Έτσι. Γιατί δεν μπορούμε και εμείς να τα σκεφτούμε. Μα είναι πάρα πολύ κλάδοι. Τα μηνύματα και τα email,
συμπλέκονται με τους 6 τομείς μεταφορές, αθλητισμό, πολιτισμό, εστίαση και τουρισμό. Τα εστιατόρια ή τα μαγαζιά εστίασης ή ο τουρισμός δεν κινείται μόνος του. Από κάπου προμηθεύεται προϊόντα, από κάπου προμηθεύεται αγαθά για να παρέχει. Όταν λοιπόν δουλεύει ο τουρισμός ή η εστίαση, δεν δουλεύουν δεκάδες άλλα επαγγέλματα. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, από εδώ και πέρα, τι γίνεται? Είπαμε, περιμένουμε καλές ειδήσεις σε 14 ημέρες. Μάλιστα, είπες, γιατί δεν τις παίρνει και πιο μπροστά, ρε παιδί μου, να ξέρουμε τι γίνεται για εσάς, τους επαγγελματίες. Θεωρείς ότι θα είναι καλά τα μαντάτα? Και πάμε στο σενάριο ότι είναι καλά τα μαντάτα. Αρκούν αυτά τα μέτρα για να βγει η χρονιά? Όλοι συγκλίνουν, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός, ότι ως το Φεβρουάριο θα έχουμε δυσκολίες. Σε εποχή κορονοϊού πάντα, έτσι. Η αίσθηση που έχω είναι, σε συνέχεια αυτό που ανέφερε και ο κύριος Τσουκαλάς, ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται, αλλά αργεί να πάρει μέτρα, ότι από τη στιγμή που θα έχουμε μια έκρηξη και λουκέτων, εγώ θα συνεχίσω να λέω ότι με βάση τη μείωση του ΑΕΠ περιμένουμε πάνω από 100.000 λουκέτα ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων και πάνω από 250.000 ανέργους. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει γρήγορα μέτρα επιδομάτων σε όλους τους πληττόμενους και ιδιαίτερα, όπως σωστά ακούστηκε, οι κλάδοι που περισσότερο έχουν πληγεί είναι η εστίαση και ο τουρισμός. Άρα η άποψή μου είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρα για όλους αυτούς, ενώ παράλληλα η δική μου γνώμη είναι ότι θα πρέπει να βάλει και μέτρα τόνωση της οικονομίας, και αυτό είναι τα ζητήματα ρευστότητας που είπα προηγουμένως, έτσι ώστε να καταφέρει σε αυτή την κρίση να επιβιώσουμε καλύτερο κομμάτι. Επιτρέψτε μου να πω όμως για το προηγούμενο θέμα, το θέμα των κηλικίων. Είχα μια συζήτηση με την πρόεδρο των κηλικίων Ελλάδος. Αύριο περιμένουμε μια συνάντηση με τον κύριο Θοδωρικάκο, όπου σε αυτή τη συζήτηση θέλουμε να δούμε ποια θα είναι η λειτουργία και πώς θα αντιμετωπιστούν όλοι αυτοί οι οποίοι, πρέπει να πω, όταν λέμε και ηλικία, είναι καλόπιστο αυτό, πάνε να βγάλουν 800 με 1.000 ευρώ το μήνα. Αν λοιπόν αυτά δεν τα πάρουν, δεν μπορεί να επιβιώσουν οι οικογένειές τους. Και περιμένουμε από αυτό κάτι να βγει. Πώς συμμετέχουν και οι τηλεθεατές στην εκπομπή με τα ερωτήματά τους? Και δεν είναι μόνο τα κηλικία στα σχολεία, είναι και αλλού κηλικία. Σωστά. Πρέπει να δοθεί μια ενιαία λύση. Ενώ μέχρι τώρα η λύση είναι αποσπασματική, αφορούν κάποια κηλικία. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη θα πάει σε αυτά τα μέτρα. Θα πάει κατά τη γνώμη μου στη μεταφορά των υποχρεώσεων φόρων και εισφορών αργότερα, όπως ήδη φάνηκε από τις ανακοινώσεις του κ. Βεσιλόπουλου. Ναι, αλλά αν το Θενεκεδάκι πάει προς τα κάτω, δεν είναι λύση αυτό? Συμφωνώ. Λέω ότι τι προβλέπω να γίνει άμεσα. Πρακτικά νομίζω, αυτό πρέπει να καταλάβουμε, κυρία Σιαδήμα, είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε από αυτό το κουμπαρά των 4 δις που μας έχει πει δεκάδες φορές ο Υπουργός Οικονομικών, ένα μέρος 5-6 δις που αφορούν τα μέτρα που ανέφερα προηγουμένως, να μπουν στην αγορά. Και βέβαια να περιμένουμε, γιατί αυτά θα αργήσουν, κάποια στιγμή να αρχίσουν να έρθουν τα λεφτά από την Ευρώπη. Γιατί τρόποι άλλοι να αλλάξει η οικονομία, και εδώ πρέπει να το πούμε, δεν είναι πρόβλημα ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό. Αλλά αν δεν πάρει μέτρα, τότε δεν θα έχουμε μόνο να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό. Και αυτό το λέω για άλλη μια φορά την εκπομπή σας. Εάν δεν λυθούν τα μέτρα αυτά, τότε οι κοινωνικές συγκρούσεις τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και όπως έχω ξαναπεί, όταν ο άλλος δεν μπορεί να επιβιώσει, θα ξεχάσει τον κορονοϊό, που δεν πρέπει να το ξεχάσει, και θα διαμαρτύρεται, γιατί δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να ζήσει αυτός και η οικογένειά του. Μα γι' αυτό. Άρα, και εγώ με τα ερωτήματα που θέτω, πάω στη μεθεπόμενη μέρα, όχι στο αύριο. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν άμεσα, όπως και πρέπει να πω ότι και η επιδότηση ενοικίου, όπου σε κάποιες επιχειρήσεις μπορεί να φτάνει και το 50% του κόστους, είμαστε πεπισμένοι ότι θα υπάρξουν μέτρα για τους πληττόμενους, τουλάχιστον μέχρι 31/12, ώστε να καταφέρουν να υπάρχουν. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, θέλω να σε ευχαριστήσω. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Φεύγεις και για επαγγελματικό ταξίδι, αλλά η τεχνολογία θα μας βοηθήσει να ξανασυνδεθούμε. Και σε ευχαριστώ θερμά. Πρώτη εκπομπή σήμερα επί του πιεστηρίου για τη νέα τηλεοπτική χρονιά. Εδώ και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνων. Καλή